Δηλαδή, ανησυχείτε λιγότερο τώρα, μετά από την ομιλία του Προέδρου, οι ανησυχίες σας έχουν μειωθεί ή αυξήθηκαν? Μακάρι μια ομιλία να μπορούσε να αποκαταστήσει τις ανησυχίες, κύριε Κυριάκου. Είναι μια ενημέρωση για το τι διαπραγματεύεται η κυπριακή κυβέρνηση στο τραπέζι των συνομιλιών. Θα αρχίσω από την έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είπε: εύχομαι η ομιλία αυτή να μην είναι αφορμή για αντιπαραθέσεις. Εγώ θα πω: εύχομαι η ομιλία αυτή να είναι αφορμή να σταματήσει η συσκότηση η οποία υπάρχει. Το πρώτο γενικό σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι από αυτή την ομιλία οι απορίες που έχουν δημιουργηθεί στον κυπριακό λαό είναι πάρα πολύ περισσότερες από αυτές που επιχείρησε να λύσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Και κυριολεκτικά απευθύνω έκκληση στους Ελληνοκύπριους να διαβάσουν προσεκτικά την ομιλία του πρόεδρου. Άρα, εσάς ποιες απορίες σας έχουν γεννηθεί? Θα σας απαντήσω. Ναι, για να το δούμε συγκεκριμένα και δεν να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Την ιστορική αναδρομή. Όχι, όχι, ελάτε στο τώρα. Και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχετε, ναι, επικαλέστηκε πολλές φορές τον Εθνάρχη Μακάριο, τον Σπύρο Κυπριανού, τον Τάσο Παπαδόπουλο, χωρίς βέβαια να αναφέρει ότι όταν ήταν αυτοί πρόεδροι, τους πολέμησε όσο κανείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί λέω ότι έχουν δημιουργηθεί απορίες? Έχουμε ακούσει από τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μας εξηγεί τις γνωστές θέσεις ή συγκλήσεις ή συναντιλήψεις, όπως είπε, σε σχέση με τα διάφορα κεφάλαια. Κυρίως το θέμα της διακυβέρνησης. Ρωτώ, είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ότι για τις περιουσίες συζητούμε τα κριτήρια με τα οποία ουσιαστικά οι πρόσφυγες δεν θα έχουν πάρει πίσω τις περιουσίες τους και έχουν οριστεί 22 κατηγορίες. Ποιες είναι αυτές οι 22 κατηγορίες? Είναι κάτι το οποίο. Σαφέστατη ερώτηση. Είναι σε διαπραγμάτευση από ό,τι έχουμε αντιληφθεί. Συγγνώμη, στην ομιλία του ήταν συγκεκριμένος, οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες. Άλλα ζητήματα είναι σε διαπραγμάτευση. Και ρωτώ εύλογα και ως πρόσφυγας αμοχωστιανός και ως Ελληνοκύπριος, ποιες είναι αυτές οι 22 κατηγορίες οι οποίες έχουν οριστεί στο περιουσιακό, για παράδειγμα? Αυτό είναι το ένα. Οι πέντε θεραπείες σας ικανοποιούν? Γιατί είναι... έχει άμεση σχέση. Οι πέντε θεραπείες, όχι, δεν μας ικανοποιούν, διότι είναι οι τρόποι με τους οποίους οι πρόσφυγες δεν θα απολαύσουν τις περιουσίες τους. Και πρέπει να πω ότι το να λέγεται ότι θα αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ιδιοκτητών δεν σημαίνει ότι θα γίνεται και σεβαστό. Και θέλω να τονίσω ότι δεν έχει γίνει σεβαστό ότι ο ιδιοκτήτης θα έχει τον πρώτο λόγο. Είναι μια διαφωνία η οποία καταγράφεται. Το ότι ο ιδιοκτήτης θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει πρώτος στην επιτροπή, στην οποία μπορεί και ο χρήστης να προσφύγει τελικά, και τελικά η Επιτροπή θα βγάλει την απόφαση, δεν σημαίνει ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμα στην ιδιοκτησία που έχουν οι πρόσφυγες αυτή τη στιγμή. Μπορεί να αξιώσει, λέει, μία ή συνδυασμό των προσφερομένων θεραπείων. Επαναλαμβάνω την ερώτηση χωρίς να είμαι δημοσιογράφος. Ποιες είναι οι 22 κατηγορίες στο περιουσιακό? Άλλη ενδεικτική ερώτηση. Είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για το εδαφικό ότι δεν έχει κατατεθεί χάρτης, δεν έχει γίνει συζήτηση. Αυτό είναι γνωστό. Κάτι που δεν το κάνει η τουρκική πλευρά όλο αυτόν τον καιρό, αλλά λέει συζητούνται τα κριτήρια. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια για το εδαφικό? Δεν πρέπει ο κυπριακός λαός να ξέρει ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Μιλάμε για θέσεις, μιλάμε για πληροφορίες που τις γνωρίζει η τουρκική πλευρά, άρα δεν τίθεται θέμα εμπιστευτικότητας. Και ξαναρωτώ, γιατί ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν ενημερώνει τον κυπριακό λαό για τις 22 κατηγορίες στον περιουσιακό, για τα κριτήρια στο εδαφικό, για παράδειγμα? Αναφέρθηκε στις μελέτες που γίνονται σε σχέση με την οικονομία για το κόστος. Είπε ένα λεπτό, είπε ότι οι εδαφικές αναπροσαρμογές συνδέονται απόλυτα με το περιουσιακό και την σημαντική πτυχή του κόστους της λύσης. Μαζί την ακούσαμε την ομιλία, κύριε. Ναι, βεβαίως. Ξέρω πολύ καλά τι είπε. Ναι. Και είπε ότι συζητούνται κριτήρια για το εδαφικό. Κοιτάξτε να δείτε το κείμενο. Λοιπόν, είπε μετά για το θέμα της οικονομίας. Γίνονται μελέτες, γενικά και αόριστα. Ποιο είναι το κόστος? Ποιοι είναι οι υπολογισμοί? Πώς είναι δυνατόν, γιατί τα λέω αυτά, διότι δημιούργησε πάρα πολλές απορίες ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Και η εντύπωση. Επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία για ερωτήσεις, δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Δεν, δεν ευθύνομαι. Εγώ ευθύνεται ο πρόεδρος που επέλεξε τη διαδικασία. Το ζήτημα είναι το εξής. Είναι τόσες πολλές οι απορίες, τόσα πολλά τα ζητήματα που κατά τον πρόεδρο Αναστασιάδη πρέπει να διευθετηθούν και τα τεχνικά, αφήνω τα κεφαλαιώδη ζητήματα του εισαποχώρησης του στρατού. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία η Τουρκία δεν τα συζητά και τα αφήνει στο τέλος. Ακόμα και σε αυτά που συζητούμε τώρα, είναι τόσα πολλά αυτά που εκκρεμούν, που είτε αυτή η διαδικασία αργεί πάρα πολύ, είτε κάτι μας κρύβουν. Βάλτε και επειδή επιμένουν ότι είναι θέμα μηνών, επιμένουν ότι εντός του 2016 θα υπάρχει κατάληξη, εγώ εκτιμώ
ταπεινά και μακάρι να κάνω λάθος, ότι μας κρύβουν και μας κρύβουν πάρα πολύ. Κύριε Στεφάνου,